μονάχα θεόρατα και επιβλητικά. Αυτό που κάποτε φάνταζε σαν κατάρα για τους κατοίκους του νησιού της Καλύμνου, τελικά αποδείχτηκε ευλογία. Κάλυμνος δεν είναι γνωστή μόνο για τη μεγάλη σπογκαλιστική της παράδοση. Τα τελευταία χρόνια, διάσημοι ναρχητές από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το βραχώδες νησί για να έρθουν αντιμέτωποι με την προσωπική τους οδυσσία. Το πεδίο που βρισκόμαστε είναι η Οδύσσια. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αναρχητικά πεδία του νησιού. Έχει περίπου 80 αναρχητικές διαδρομές όλων των δυσκολιών. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μια διαδρομή 4 βαθμού και δίπλα να υπάρχει μια 8 βαθμού. Άλλα έτσι πολύ δημοφιλή πεδία του νησιού είναι η Γκράντε Γκρότα, η Αρχή, ο Σπάρτακος, το Παλάτι. Όσο καλό βράχο για να ρίξει έχει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, τον έχει μαζεμένο η Κάλυμνος σε μία περιοχή ακριβώς και το ένα αναρχητικό πεδίο είναι δίπλα στο άλλο. Η καταλληλότητα του νησιού για να ρίξει ανακαλύφθηκε τυχαία το 1997 από κάποιους Ιταλούς αναρχητές, οι οποίοι άνοιξαν τις πρώτες 40 διαδρομές. Από τότε, ο Δήμος Καλύμνου, σε συνεργασία με Έλληνες ειδικούς στην αναρρίχηση, ανέπτυξε ουσιαστικά αυτή τη δυνατότητα. Και έτσι σήμερα, έχοντας ήδη χαραγμένες πάνω από 1.400 διαδρομές κάθε βαθμού δυσκολίας, η Κάλυμνος αποτελεί μια απέραντη φυσική πίστα και ένα ανεπήγειο παράδεισο για τους αναρχητές. Αυτή τη στιγμή η Κάλυμνος έχει 1.400 αναρχητικές διαδρομές. Θεωρείται ένας από τους 2-3 κορυφαίους αναρχητικούς προορισμούς στον κόσμο. Υπολογίζουμε ότι πάνω από 2.000 αναρχητές επισκέπτονται το χρόνο το νησί και μένουν ένα μέσο όρο 15 μέρες ο καθένας στο νησί. Με μια εκπληκτική διοργάνωση και προσκεκλημένους διάσημους αναρχητές από όλο τον κόσμο, το Αναρχητικό Φεστιβάλ Καλύμνου έχει σταθερή ανωδική πορεία, προσελκύοντας κάθε φορά όλο και περισσότερους λάτρεις αυτού του συγκλονιστικού σπορ. Το πρώτο φεστιβάλ αναρρίχησης έγινε το 2000 με τη συμμετοχή της διάσημης Γαλλίδας αλπινίστριας Κατρίν Ντεστιβέλ. Το επόμενο φεστιβάλ έγινε το 2004. Το τρίτο φεστιβάλ έγινε το 2006, έφερε περίπου 30 από τους top αναρρίχητες. Και το τελευταίο φεστιβάλ είναι τώρα το 2009 που έχουμε φέρει αυτό τον... πώς να το πω, εξωγήινο μικρό, ο οποίος μας έχει αφήσει άναυγος. Ένας πολλά υποσχόμενος νέος, ονόματι Άντα Μόντρα. So I come from Czech Republic. I'm 16 years old. Κατάγομαι από την Τσεχία. Είμαι 16 ετών. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι αυτό το πανέμορφο νησί. Είναι τέλειο νησί, με πολλές αναρριχητικές διαδρομές. Αναρριχόμαι από 5-6 ετών. Οι γονείς μου είναι επίσης αναρριχητές. Με έφεραν σε επαφή με τα βράχια από νωρίς. Και έτσι μου τράβηξε το ενδιαφέρον να δοκιμάσω κι εγώ. Ο Άντα Μόντρα είναι ένας υπερφορεσικός πιτσιρικάς, ο οποίος έχει αφήσει άναυδη τη διεθνή αναρχητική κοινότητα. Έχει αρχίσει να σκαρφαλώνει από τότε που περπάτησε πρώτη φορά, ας πούμε, και σε ηλικία μόλις 8 χρονών έκανε διαδρομές που κάποιος αναρχητής βαθμολογίας 7B-7B-SYN, που κάποιος αναρχητής τις κάνει στην κορφή της καριέρας του όταν είναι πολύ ταλαντούχος. Αυτή τη στιγμή είναι 16 χρονών και θεωρείται μαζί με τον Chris Sharma ο κορυφαίος αναρχητής στον κόσμο. Today I did in the morning Los Revolucionari, yes. Σήμερα το πρωί ανέβηκα την Los Revolucionarios. Έχει βαθμό δυσκολίας 9α. Νομίζω ότι είναι η δυσκολότερη διαδρομή στο νησί. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη διαδρομή που είδαμε σήμερα να κάνει την Los Revolucionarios, οι επαναστάτες, τη βαθμολογούμε περίπου με 9α. Για να την κάνει ένας αναρχητής που ανήκει στην ελίτ στους 3-4 κορυφαίους, μπορεί να χρειαστεί ένα χρόνο προσπαθειών για να καταφέρει να τη σκαρφαλώσει. Ο Άνταμ την κάνει μέσα σε 2 μέρες. Έχει πάει την αναρρίχηση ήδη ένα επίπεδο πιο πάνω. Παρόλο που είσαι τόσο νέος, έχεις σχεδόν κατακτήσει την κορυφή. Ποιο είναι το όνειρό σου για τη συνέχεια?
Δεν θα σας το πω, γιατί όταν λες τα όνειρά σου, μπορεί να μην γίνουν πραγματικότητα. Συνδυάζοντας τις υπέροχες διαδρομές με τη θέα της θάλασσας και τη θερμή φιλοξενία των κατοίκων της, η Κάλυμνος ζει ήδη το όνειρό της ως ένας από τους διασημότερους αναρχητικούς προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.